Και πάμε λίγο και στη σχέση. Η σχέση κάποιες φορές μπορεί να είναι εμπόδιο. Βλέπουμε εδώ πέρα μελέτη από άνδρες που πήγανε σε ιατρείο για το πρόβλημα της στήσης τους και ουσιαστικά για περίπου 30 μήνες υπήρχε πλήρης απουσία φιλιών, δεν υπήρχαν χάδια, δεν υπήρχε διέγερση με το χέρι από τον έναν στον άλλον, ούτε σωματικό σεξ. Για 30 μήνες. Οπότε φανταστείτε τώρα στο ζευγάρι που βλέπετε εδώ πέρα να δώσουμε φάρμακο, τι θα το κάνει. Και επίσης ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών έχουν μειωμένη επιθυμία ή και άλλες λειτουργίες. Τι κάνουμε λοιπόν, αρχίζουμε και βοηθάμε το ζευγάρι να έρθει πάλι πιο κοντά, αρχίζει να αυξάνεται η εγκύτητα. Και ταυτόχρονα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να διευρύνουμε λίγο τις σεξουαλικές πρακτικές του ζευγαριού. Τείνουν να εστιάζουν πάρα πολύ στη διείσδυση και αν είναι να κάνουν κάτι, στο μυαλό τους έχουν μόνο τη διείσδυση. Βοηθάει πάρα πολύ το να αρχίσουν να ανοίγουν τις πρακτικές τους και έτσι θα αρχίσουν να ευχαριστούνται και να απολαμβάνουν και αυτό βοηθάει και τη σκέψη. Εδώ μιλάμε τώρα για τις γυναίκες, οι οποίες στηρίζουν ένα μεγάλο κομμάτι από την αυτοπεποίθησή τους στη σεξουαλική απόδοση του άνδρα τους. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο άνδρας δεν έχει στήσει, για αυτές οι γυναίκες είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί τους δημιουργεί έντονο θυμό, απογοήτευση, βία, ανασφάλεια. Μπορούμε να παίξουμε το... και θα δείτε τώρα κάτι σχετικό. Στην κουζίνα να πιω ένα νερό. Έχει εδώ νερό. Ένα χυμό τέλος πάντων. Κάτσε να προσπαθήσουμε λίγο ακόμη. Δεν ξέρω τι μου συνέβη. Έλα που δεν ξέρεις. Εγώ είμαι αυτή που δεν ξέρω. Τι να υποθέσω πια. Τι να υποθέσεις. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ το άγχος. Μήπως ότι δεν με γουστάρεις πια. Δεν το πιστεύεις αυτό που λες τώρα. Ναι, καλά. Γιατί αν ήταν έτσι θα είχες τα... να το παραδεχτείς. Πάντα δηλώσεις. Τώρα ξεφεύγεις. Άντε να μην το πιστέψω. Να είναι καλά οι άλλοι στο γραφείο που μου δείχνουν τι αξίζω. Γιατί άμα περίμενα να επιβεβαιωθώ από σένα. Μερικές φορές δηλαδή νιώθω ότι συμβαίνουν άλλα πράγματα. Τι πράγματα? Άντε καλύτερα να μην το ξεστομίσω τώρα. Τι, ότι υπάρχει άλλη? Μη σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο. Τουλάχιστον να σε χάσω από γυναίκα. Καταλαβαίνεις ότι δεν λέγονται αυτά τα πράγματα έτσι. Έχω που έχω το πρόβλημα, μου το κάνεις και εσύ χειρότερο. Εγώ ξέρεις πώς νιώθω. Έχεις ιδέα που ανικανοποιεί τη γυναίκα. Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να με ικανοποιήσεις. Θα φταίω εγώ δηλαδή άμα. Ωραία. Μια τέτοια γυναίκα θα σαμποτάρει τη θεραπεία σας. Είναι νομίζω σαφές. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να βοηθήσουμε το ζευγάρι. Εδώ χρησιμοποιούμε τεχνικές από τη συστημική θεραπεία, ουσιαστικά θεραπεία ζεύγους. Πάλι τεχνικές χρησιμοποιούμε. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε στο ζευγάρι με ποιους τρόπους η συμπεριφορά του ενός επηρεάζει τον άλλον. Και πώς υπάρχει μια κυκλικότητα, η οποία μπορεί να είναι αρνητική, αλλά μπορεί να είναι και θετική. Το επόμενο βήμα είναι να καταλάβουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές που δυσχεραίνουν τον άλλον άνθρωπο, στην προκειμένη περίπτωση τη σεξουαλική ανταπόκριση, να τις αλλάξουμε και να πειραματιστούν λίγο. Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμάμε το ρόλο της γυναίκας στο θέμα του κατά πόσο επιθυμεί ή όχι και ποια είναι η γνώμη της για τη θεραπεία. Ξέρουμε ότι η συμμόρφωση είναι μεγαλύτερη όταν η γυναίκα συμφωνεί. Θα δούμε το επόμενο. Τίποτα, κάτι καραμέλες για το λεμόνι. Για να δω. Έλα τώρα, στις καραμέλες. Σε μένα δω. Δεν τρέπεσαι! Εδώ φτάσαμε! Να το κάνουμε με χάπια. Ας πω, δεν... Τι δεν και δεν! Πλάκα μου κάνεις. Αυτό το πράγμα γινόταν τόσο καιρό. Τέτοια ξεφτύλα. Αν το ξέρα... Μπορώ να σου εξηγήσω ένα λεπτό. Τι να μου εξηγήσεις, μωρέ. Ότι η ερωτική μας ζωή είναι ένα ψέμα. Τώρα νομίζω ότι υπερβάλλεις. Εντάξει, μια φορά το έκανα. Έτσι για δοκιμή. Ναι, σε πίστεψα. Πες μου την αλήθεια. Πες μου ότι με βαρέθηκες και το κάνεις με το ζόρι. Μπορείς, σε παρακαλώ, να σταματήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να χαλιόμαστε για κάτι τέτοιο. Μια χαρά δεν είμαστε. Μια χαρά το λες εσύ αυτό.
Με χάπια σαν τους γέρους. Πού να το πω, θα γίνω ρεζίλη. Όχι, ούτε χρειάζεται να το πεις κάπου, ούτε πια έγινε για κάτι τόσο τραγικό. Έλα. Άσε με. Καταλαβαίνεις πως νιώθω. Χαπακώνεσαι για να με ικανοποιήσεις και κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου. Όχι, πες μου, πώς είναι δυνατόν να το ξανακάνω χωρίς να σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Αν το έχεις καταλάβει, διέλυσες την ερωτική μας ζωή. Επαναλαμβάνω. Νομίζω υπερβάλλεις. Για σένα το έκανα. Για μένα, για μας, για το καλό μας. Ούτε που πήγε να το μυαλό μου ότι μπορεί να το πάρει στραβά. Ναι, πού να σου πάει. Εντάξει, εφόσον δεν το θέλεις, τι να πω. Δεν θα το ξαναζητήσουμε, δεν θα ξαναγίνει. Εγώ απλά ήθελα να δώσω, να μας δώσω μια νέα πνοή. Αλλά πάντα το δικό σου γίνεται. Το δικό σου γίνεται, το δικό σου σε όλα. Και στα μικρά και στα μεγάλα. Σε όλα το δικό σου γίνεται, το δικό σου κανονικά. Σε όλα, στα ταξίδια, στα, δεν θα παράδειγμα, πρόπερση η Φολέγανδρος. Δεν θα ξεχάσω εγώ, θα ξεχάσω πρόπερση τη Φολέγανδρο. Το βασανιστήριο, τη Φολέγανδρο. Είδατε άλλη μια γυναίκα που μπορεί να σαμποτάρει τη θεραπεία σας. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι είναι σημαντικό και τα ζευγάρια κάποιες φορές μπορεί να πούν πάρα πολύ σκληρά λόγια ο ένας τον άλλον και δεν μας βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρουμε λοιπόν ότι όσον αφορά τα φάρμακα παίζει ρόλο και η γυναίκα και πολλές φορές η ίδια δεν θέλει. Οπότε εκεί χρειάζεται να παρέμβουμε. Υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το να εκπαιδευτεί λιγάκι πάνω σε αυτά, αλλά σε ένα ζευγάρι σαν αυτό που είδατε, μάλλον θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και στρατηγικές πάλι επιθεραπεία ζεύγους για να μπορέσουν λίγο να κατανοήσουν με ποιον τρόπο επιδρούν αρνητικά ο ένας τον άλλον και να τους αντικαταστήσουμε καλύτερους, πιο αποτελεσματικούς. Κλείνω όμως απλά ήθελα να σας πω ότι το σύγχρονο sex therapy είναι, στο σύγχρονο μάλλον sex therapy, καλούμαστε να χρησιμοποιούμε στρατηγικές από πολλές και διαφορετικές θεραπείες. Δεν είναι μία η θεραπεία, είναι στρατηγικές. Και επειδή ακριβώς πρέπει να παρεμβαίνουμε σε πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα κάποιες φορές ταυτόχρονα, ο συντονισμός αυτών των στρατηγικών έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ.